Συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, ζητώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Για 25η ημέρα βρισκόμαστε εδώ, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντάκης, κάτω από τον καυτό ήλιο. Αποφασισμένοι και επισμωμένοι να συνεχίσουμε μέχρι την τελική μας δικαίωση. Ειλικρινά σας λέω, αυτή την κατάσταση που βιώνω αυτή τη χρονιά δεν την έχω ξαναζήσει. Πάντα υπήρχαν δυσκολίες με τη σύμβαση, πάντα κάθε χρόνο. Αλλά αυτό το πράγμα βρήκαν ευκαιρία να μας διαλύσουν τη σύμβαση. Το κύριο αίτημα των συναδέλφων εργαζόμενων είναι υπογραφή, κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας χωρίς καμία αύξηση. Ζητούν να παραμείνει η συλλογική σύμβαση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και τα δικαιώματα τα οποία περιγράφονται σε αυτή, όπως ήταν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, με το εργατικό κέντρο Ηρακλείου να δίνει το παρόν, αλλά και συνδικάτα και σωματεία να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Για άλλη μια φορά καλούμε και τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων και τους πράκτορες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να υπογράψουν μια συλλογική σύμβαση με το σωματείο των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, να δείξουμε αυτόν τον τρόπο καταρχάς ότι σέβονται τους ίδιους τους εργαζόμενους, που πραγματικά και με την εργασία τους και με το ήθος τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν δείξει ότι έχουν πραγματικά τουριστική συνείδηση, νοιάζονται γιατί από εκεί πέρα ζουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Οι άνθρωποι εδώ 25 μέρες τώρα παλεύουν για το αυτονόητο, να κρατήσουν την παλιά τους σύμβαση. Και επικρατεί μια άλλη λογική, κάποιοι τους θέλουν να δουλεύουν 15, 12, 17 ώρες για 600 ευρώ. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε εδώ για να δώσουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων δεν είναι μόνοι τους. Όλο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα του Ηρακλείου είναι εδώ να συμπαρασταθεί στο δίκαιο αγώνα τους. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια, αξιοπρεπή για μια σύμβαση εργασίας η οποία θα τους προσφέρει στην οικογένειά τους και τις συνθήκες αυτές οι οποίες θα κάνουν βιώσιμα τα νοικοκυριά τους. Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης τονίζει την προσπάθεια που κατέβαλαν το προηγούμενο διάστημα για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, χωρίς ωστόσο αυτή να έχει αποτέλεσμα. Η απαράδεκτη συμπεριφορά των απεργών στο αεροδρόμιο εναντίον των συναδέλφων τους που επιλέγουν να εργάζονται με πράξεις ακραίας λεκτικής βίας, παρεμπόδισης κυκλοφορίας, φθορές σε οχήματα κτλ. Και μάλιστα μπροστά στα εμβρόντιτα μάτια των επιβατών τουριστών μας, αποκλείει την ιανδήποτε συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Εμείς κάνουμε για μια ακόμα φορά κάλεσμα στην πλευρά της εργοδοσίας να έρθει να καθίσουμε στο τραπέζι, όχι να συνεννοιόμαστε μέσω δελτίων τύπου. Κάνουμε κάλεσμα σε όλη την κοινωνία. Πρέπει επιτέλους να δοθεί μια λύση, πρέπει να μαζευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, να καθίσουν πάλι στο τραπέζι του διαλόγου και να δοθεί μια λύση, γιατί αν θέλουμε να πάμε μπροστά τον τουρισμό, θα πάμε μπροστά όλοι μαζί. Καλούμε την κυβέρνηση που έχει την ευθύνη, αλλά κύριε Σύντροφε, ο Κοντοτζής Ανώνας, να υπογράψουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας των τουριστικών οδηγών. Δεν μπορεί σήμερα να λένε στους οδηγούς και σε όλους τους εργαζόμενους ότι θα κέρδει χωριστά και στη ζημιά όλοι μαζί.